το καλό και το κακό του Καντ. Κωνσταντίνος Σύρμος Η ηθική φιλοσοφία του Εμμανουήλ Καντ αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές θεωρίες στην ιστορία της φιλοσοφίας. Κατά την άποψή του, οι ηθικές αξίες οφείλουν να βασίζονται στην καθολική και ανιδιοτελή υποχρέωση της καθαρής πρακτικής λογικής. Κατά τον Καντ, ο καθολικός νόμος της ηθικής, γνωστός και ως κατηγορική προσταγή, είναι η αρχή της καθολικής και απόλυτης υποχρέωσης που πρέπει να ακολουθούν όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως συνθηκών και συνεπιών. Σύμφωνα με τον Καντ, το καλό και το κακό δεν μπορούν να αξιολογηθούν αποκλειστικά με βάση τα αποτελέσματα ή τις επιπτώσεις μιας ενέργειας, αλλά αντίθετα πρέπει να αξιολογηθούν με βάση την αρχή της κατηγορικής προσταγής που καθορίζει τη δράση. Κατά τον Καντ, η καλή πράξη είναι εκείνη που ανταποκρίνεται στον κατηγορικό νόμο σε εισαγωγικά και δρά από υποχρέωση, ενώ η κακή πράξη είναι εκείνη που παραβιάζει αυτήν την υποχρέωση. Στο πλαίσιο των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπων, η ηθική πλαισίωση του Καντ μπορεί να είναι εξαιρετικά εφαρμόσιμη. Συγκεκριμένα, η αρχή της κατηγορικής προσταγής επιβάλλει τον σεβασμό προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και την αυτονομία των ανθρώπων. Κατά τον Καντ, οι άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ως ορισμένη σκοπή καθ' αυτή, ποτέ όμως ως μέσα για την επίτευξη άλλων σκοπών. Στη σύγχρονη κοινωνία, η εφαρμογή της ηθικής του Καντ μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες στις κοινωνικές σχέσεις. Όταν οι άνθρωποι βρουν από υποχρέωση και σεβασμό προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μειώνονται οι πιθανότητες εκμετάλλευσης, καταπίεσης και διακρίσεων. Ο καθολικός νόμος της ηθικής απαιτεί από τους ανθρώπους να δρουν με βάση την αυθεντικότητα, τη δικαιοσύνη και την ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία. Επιπλέον, η ηθική του Καντ προάγει την έννοια της ανεκτικότητας και της επικοινωνίας. Καθώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια, δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για την επικοδομητική συνεργασία και την επίλυση συγκρούσεων. Μέσω της επικοινωνίας και του διαλόγου, οι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν και να σεβαστούν τις διαφορές τους, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την ενότητα. Ωστόσο, η πρακτική εφαρμογή της ηθικής του Καντ μπορεί να συναντήσει προκλήσεις στη σύγχρονη κοινωνία. Η πολυπλοκότητα και η αβεβαιότητα των κοινωνικών συνθήκων μπορεί να καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή της αρχής της καθολικής υποχρέωσης. Επίσης, η ποικιλία των πεπιθήσεων και των αξιών στην κοινωνία μας μπορεί να δημιουργεί συγκρούσεις σχετικά με το τι θεωρείται καλό ή κακό. Παρά τις προκλήσεις, η ηθική του Καντ παραμένει σημαντική για την κοινωνία μας. Η αρχή της κατηγορικής προσταγής και ο σεβασμός προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελούν θεμέλια για τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την ελευθερία στην κοινωνία μας. Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων απαιτούν τον σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων. Μέσω της συμμόρφωσης με την αρχή της κατηγορικής προσταγής μπορούμε να διαμορφώσουμε μια κοινωνία που θεμελιώνεται στη δικαιοσύνη, την ενότητα και την αλληλεγγύη. Αυτή η συνολική αποτύπωση του θέματος αυτού μας αφήνει την εντύπωση ότι η ηθική πλαισίωση του Καντ μπορεί να προσφέρει ένα πολύτιμο πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός ηθικού προσανατολισμού στη σύγχρονη κοινωνία. Μέσω της εφαρμογής της αρχής αυτής και του σεβασμού προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μπορούμε να προωθήσουμε μια κουλτούρα αλληλεγγύης, συνεργασίας και δικαιοσύνης. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να ενισχύσει τις κοινωνικές σχέσεις και να προαγάγει μια πιο ανθρωποκεντρική και βιώσιμη κοινωνία για όλους τους ανθρώπους κατηγορική προσταγή. Η κατηγορική προσταγή του Εμμανουέλ Κάντ είναι μία από τις πιο γνωστές και επιδραστικές ηθικές θεωρίες στη φιλοσοφία. Ο Κάντ αναπτύσσει τη θεωρία της κατηγορικής προσταγής ως έναν αντικειμενικό και απόλυτο κανόνα δράση που απαιτεί από τους ανθρώπους να ενεργούν με βάση αρχές που θα μπορούσαν να ισχύουν για όλους η ηθική ουσία της βρίσκεται στην έννοια της καθαρής υποχρέωσης και της αυτονομίας της βούλησης. Σύμφωνα με τον Καντ, η κατηγορική προσταγή μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους, αλλά ο πιο γνωστός είναι ο εξή. Ενεργείται μόνο βάση της αρχής που θα μπορούσατε να θεωρήσετε ως γενική. Αυτό σημαίνει ότι οι πράξεις μας πρέπει να βασίζονται σε αρχές που θα ήταν αποδεκτές από όλους και όχι μόνο από εμάς ή από ορισμένε ομάδες. Για να κατανοήσουμε τις έννοιες του καλού και του κακού μέσα από το πρίσμα της κατηγορικής προσταγής πρέπει να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε τις ενεργείες μας. Σύμφωνα με τον Καντ, οι πράξεις είναι καλές όταν ανταποκρίνονται στην αρχή της κατηγορικής προσταγής και σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Από την άλλη πλευρά, οι πράξεις είναι κακές όταν αντιβαίνουν σε αυτές τις αρχές και προκαλούν κακό στους άλλους ή παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δικαιοσύνη Μια σημαντική έννοια που αλληλεπιδρά με την κατηγορική προσταγή είναι είναι η έννοια της δικαιοσύνης. Στην ηθική του Καντ, η δικαιοσύνη είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια της διακριτικής ικανότητας και της ισότητας. Οι πράξεις μας πρέπει να είναι δίκαιες, δηλαδή να αντιμετωπίζουν όλους τους ανθρώπους με ίση αξία και σεβασμό. Η δικαιοσύνη απαιτεί την εφαρμογή των ίδιων αρχών σε όλες τις καταστάσεις, και την αντιμετώπιση των ανθρώπων με βάση την αξιοπρέπειά τους, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας ή κοινωνικής θέσης. Η ηθική απόφαση, βασιζόμενη στην κατηγορική προσταγή, συνδέεται επίσης με την ενία του καλού. Σύμφωνα με τον Καντ, ο σκοπός μιας πράξης δεν δικαιολογεί απαραίτητα τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να τον επιτύχουν, μια πράξη είναι καλή μόνο όταν ανταποκρίνεται σε αρχές που θα ήταν αποδεκτές από όλους και σέβεται την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Η έννοια του καλού, λοιπόν, συνδέεται άρρηκτα με την αρχή της κατηγορικής προσταγής και τον σεβασμό προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τονίζοντας τη σχέση μεταξύ δικαιοσύνης, καλού και ηθικής απόφασης, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η δίκαιη πράξη είναι και η καλή πράξη. Όταν ενεργούμε με βάση την αρχή της κατηγορικής προσταγής και την αναγνώριση της αξιοπρέπειας και ισότητας των ανθρώπων, προωθούμε το καλό και προσφέρουμε μια δίκαιη και ορθή λύση σε καθημερινά ηθικά διλήμματα. Η κατηγορική προσταγή και η θεωρία του Καντ για το καλό και το κακό έχουν σημαντικές εφαρμογές στη σύγχρονη κοινωνία. Σε έναν κόσμο όπου οι αξίες και οι πεπιθήσεις διαφέρουν, μας προσφέρουν μία κοινή βάση για την ηθική λήψη αποφάσεων και τον προσδιορισμό του καλού και του κακού. Αντί να βασίζονται σε προσωπικά συμφέροντα ή κοινωνικούς παράγοντες, οι αποφάσεις μας μπορούν να οδηγηθούν από αρχές που ισχύουν για όλους και σέβονται την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Εφαρμόζοντας την κατηγορική προσταγή και συμπεριλαμβάνοντας τη δικαιοσύνη, το καλό και την ηθική απόφαση στην κοινωνική μας αλληλεπίδραση, μπορούμε να προωθήσουμε μια κουλτούρα αλληλεγγύης, συνεργασίας και δικαιοσύνης. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να ενισχύσει τις κοινωνικές σχέσεις και να προαγάγει μια πιο ανθρωποκεντρική και βιώσιμη κοινωνία για όλους τους ανθρώπους. Ωστόσο, πρέπει να αντιληφθούμε ότι η εφαρμογή της μπορεί να είναι πολύπλοκη και να αντιμετωπίζει πρακτικές προκλήσεις. Οι πράξεις μας συχνά βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ διάφορων αξιών και συμφερόντων. Επίσης, η ερμηνεία του «Τι είναι μία αρχή» και πού μπορεί να θεωρηθεί ως γενική, μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο. Συνοψίζοντας, η κατηγορική προσταγή του Εμμανουήλ Καντ προσφέρει έναν αντικειμενικό κανόνα δράσης που επικεντρώνεται στον σεβασμό προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μέσω αυτού της προσταγής μπορούμε να εξετάσουμε τις έννοιες του καλού και του κακού και να προωθήσουμε τη δικαιοσύνη την ηθική απόφαση και την ολοκληρωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση. Η εφαρμογή αυτών των αρχών στη σύγχρονη κοινωνία προάγει μια πιο δίκαιη, ευαισθητοποιημένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση στις ηθικές αποφάσεις και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.